Καλησπέρα, παιδιά μου, καλώς ήρθατε και εμείς για το άλλο βίντεο. Και σήμερα, όπως και θα προσπαθήσω κάθε Σάββατο, έχουμε Castaway Project. Πριν λίγο που μέσα στο σημερινό βίντεο, όσο λίγο μαζεύω λίγο ξύλο εδώ πέρα και καθαρίζω λίγο την περιοχή γενικώς από άσχημα πράγματα που έχει εδώ πέρα γύρω, θέλω να σας πω κάτι και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Δεν ζητάω ούτε να μου πείτε ιδέα για αυτό το τίποτα. Απλά θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, δηλαδή να μου απαντήσετε εμένα αν θα έπρεπε να το κάνω ή όχι στα comment. Δηλαδή ένα ναι, ένα όχι, κάπως έτσι. Αυτό που σκέφτομαι τον τελευταίο καιρό αρκετά, πάρα πολύ βασικό και αρκετά απλά, το σκέφτομαι πάρα πολύ, είναι να αλλάξω όνομα στο κανάλι. Ξέρω πως εσύ να μην περιμένατε κάτι τέτοιο, γιατί ξέρω εγώ είμαι τόσο καιρό, είμαι εδώ και δύο και χρόνια με το όνομα Καρπούζι Φέτα Gaming στο YouTube. Το θέμα είναι ότι τελευταία δεν με ικανοποιεί πολύ αυτό το όνομα, δεν ξέρω. Απλά νιώθω πως τελευταία δεν μου αρέσει πολύ σαν όνομα. Νιώθω πως θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει κάτι άλλο και όχι το όνομα Καρπούζι Φέτα Gaming. Δεν ξέρω γιατί και πώς έγινε όλο αυτό, αλλά ξαφνικά ξύπνησα μια μέρα και κατάλαβα πως ίσως να μην μου αρέσει και τόσο πολύ αυτό το όνομα, γιατί θα με ακολουθεί από εδώ και πέρα στο YouTube. Και επειδή βλέπω το YouTube να πάει να προχωράει τόσο για μένα, δηλαδή να μην το σταματήσω τώρα σύντομα, να συνεχίσω να κάνω YouTube κτλ. Κτλ. Για καιρό, δεν ξέρω αν θέλω πραγματικά να συνεχίσω έχοντας αυτό το όνομα ή αν θέλω να κάνω μια, όχι νέα αρχή, απλά να αλλάξω το όνομά μου τέλος πάντων. Τα βίντεο θα μείνουν ίδια, το περιεχόμενο θα μείνει ίδιο, απλά θα αλλάξει το όνομά μου, άμα το κάνω. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σα γιατί αν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αλλάξω το όνομά μου και να το κάνω κάτι άλλο. Δεν θέλω να ζητήσω τη γνώμη σα γιατί θα είναι αυτό, γιατί αυτό θα το σκεφτώ κάποια στιγμή μόνο μου κτλ. Οπότε απλά αυτό που θέλω να ζητήσω από εσά είναι να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα είναι καλή ιδέα να αλλάξω το όνομά μου. Ή αν πιστεύετε ότι καλύτερα να το κρατήσω έτσι όπως είναι. Ναι, αυτό βασικά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω σημαντικό για αυτό το βίντεο. Απλά θέλω να σας παρακαλώ να πείτε από κάτω τη γνώμη σας, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει να ακούσω τι πιστεύετε και εσείς γι' αυτό. Γιατί πραγματικά τον τελευταίο καιρό το σκέφτομαι πάρα πολύ, αρκετές φορές τη μέρα. Και ναι, θέλω έτσι μια απάντηση. Έτσι, ένα. Θέλω μια απάντηση, παιδιά, τώρα. Πώς να το πω αλλιώς. Να σκοπεύσουμε αυτά τα άκυρα ξύλα εδώ πέρα. Ωραία, λοιπόν. Και συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει στο Castaway. Να δω λίγο ότι καθάρισα όντως τα δέντρα γιατί θέλω να φύγουν, δεν μου άρεσε να τα βλέπω. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει, που είχαμε φέρει εδώ πέρα τις κότες. Και τώρα βρέχει βλακεία. Τέλος πάντων, έχουμε μαζέψει αρκετά πράγματα. Φαγητό δεν έχουμε πολύ. Έχουμε δύο wheat. Περιμένουμε να μεγαλώσουν κι άλλα γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να φάμε. Και βασικά σκέφτομαι να κάνω κάτι αρκετά brutal για την γενικότητα. Δείτε, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μικρά κοτόπουλα, το να σκοτώσουμε τις δύο κότες δεν θα ήταν πολύ κακό. Οπότε α το κάνουμε τελείω γιόλο. Γιατί χρειαζόμαστε φαγητό, δύο κοτόπουλα είναι δύο κοτόπουλα. Δεν είναι ασήμαντα. Και έχουμε δύο μικρά κοτόπουλα τα οποία θα μεγαλώσουν και οπότε θα μπορούμε να φάμε από αυτά. Όχι, μπορεί να κάνω βλακία, αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή χρειάζομαι φαγητό. Οπότε δεν με νοιάζει να κάνω βλακία. Έχω πολύ ξύλο τώρα, οπότε δεν χρειάζεται να τσουνεύομαι. Να μαγειρέψω τα κοτόπουλα γιατί πραγματικά θα πεθάνω της πείνας. Επίσης κάτι άλλο πρέπει να κάνω είναι να σκάψω λίγο ακόμα τέτοιο και να βάλω dirt, γιατί έχω dirt, έχω 3 dirt. Θα βάλω και να βάλω και seeds, ok. Γιατί επίσης θα χρειαστώ λογικά αρκετά τέτοιο. Ας το πάμε, ξέρω εγώ. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Οκ, καλό είναι. Οκ, λοιπόν. Έχουμε λίγες παραπάνω φάρμες γιατί εντάξει τις χρειαζόμαστε όσο να είναι. Επίσης νυχτώνει. Πρέπει να φτιάξω κάτι σαν καταφύγιο. Όχι καταφύγιο, κάτι σαν μικρό σπιτάκι για να ξεκινήσουμε. Και σήμερα στην ουσία θέλω να ξεκινήσουμε λίγο τη διαμόρφωση του χώρου. Δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα, δεν έχουμε πάει πολύ για πολύ mine, αλλά αυτό που χρειάζεται να κάνω δεν είναι κάτι που απαιτεί, ξέρω εγώ, απαιτεί πολύ mine ή πολλά resources ή κάτι τέτοιο. Είναι σχετικά απλό αυτό που θα κάνουμε. Το μόνο που απαιτεί αυτή τη στιγμή. Fuck, και πάλι δεν χόρτασα. Okay. Είναι ένα ακόμα axe. Το οποίο απλά παίρνει αυτά, παίρνει και αυτά. Και είσαι set. Κάνει ένα έτσι, και έχει το axe σου. Πώς τα συνδυάζω, ναι, τα βάζω έτσι. Έχω ξεχάσει βασικά πράγματα στο Minecraft. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και. Θέλουμε αρκετό ακάσια και λίγο τέτοιο και τους φράχτες τους πάρουμε γιατί πρέπει να κάνουμε οικονομία σε ό,τι έχουμε. Λοιπόν, και θέλουμε και ένα crafting table να έχουμε εκεί πέρα, οπότε στο πάρω να το έχω εκεί πέρα, να έχω δέει το crafting table, δεν πειράζει, δεν μου κάνει κακό. Και εδώ πέρα, αυτό που θα κάνω σήμερα θα γίνει εδώ πέρα, ωραία. Θέλω να φτιάξω λίγο ωραία την παραλία, γι' αυτό και καθάρισα λίγο το χώρο εδώ πέρα. Και θέλω να κάνω να διαμορφώσω λίγο ωραία την παραλία, σας πάσω λίγο εδώ πέρα τα φύλλα γιατί με ενοχλούν, σιγά σιγά θα φύγουν όλα, αλλά ας καθαρίσω λίγο τα αρχικά φύλλα μέχρι να φύγουν όλα όλα. Οκ, κάπου εδώ ξέρω εγώ εντάξει είμαστε. Επίσης να το παρατηρήσετε, κουρεύτηκα χθες. Ω, πήραμε ένα μήλο. Το φάω, φίλε, το φάω. Δεν είναι έτσι. Εδώ χρειάζομαι το φίλο. Οκ. Λοιπόν, και θα κάνουμε λίγο τον παραλιακό χώρο εδώ πέρα. Το πώς ακριβώς θα γίνει, να πω την αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί, αλλά σιγά σιγά στην πορεία θα το βρούμε και αυτό. Βάλουμε εδώ πέρα το crafting table και ξεκινάμε λοιπόν. Καταρχάς θέλουμε φράχτες. Αρκετούς φράχτες. Οπότε ας κάνουμε λίγα τέτοια. Κάνουμε και λίγα sticks και οι φράχτες νομίζω γίνονται έτσι. Οκ, okay, δεν κάνω λάθος. Μπαμ, 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 μπαμ. Οκ, πιστεύω ότι αυτοί οι φράχτες φτιάχνουν, φτάνουνε.
Και επίσης εκτός από αυτό χρειαζόμαστε και... Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα. Ας κάνουμε αυτά. Λοιπόν, θέλουμε planks. Φτάνουνε. Και stairs. Επίσης φτάνουνε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε κάτι πολύ κλασικό, το οποίο το έχετε δει πολλές φορές, αλλά μου άρεσε για την περιοχή που είμαι εδώ πέρα. Θα κάνουμε λίγες ξαπλώστρες με ομπρέλες. Θα κάνουμε αυτό. Να αφήσω κενό ανάμεσα για να έχουν. Ναι, αν έχουν λίγο χώρο καλύτερα. Θα κάνουμε έτσι εδώ. Θα έχει εδώ μια ομπρέλα. Είναι πολύ κλασικό. Απλά θέλω να κάνω μια έτσι απλή διαμόρφωση, ξέρω εγώ, αυτού του χώρου. Και όχι τίποτα φοβερό. Οκ, και θα κάνουμε και επίσης εδώ πέρα ένα τέτοιο. Σε πάση εδώ. Boom. Το άλλο θα είναι. Όχι, βλακία. Κάνα μισή κλικ, sorry. Εδώ, μπαμ, εδώ πάει το άλλο. Οκ. Okay. Εδώ πέρα θα μπει το άλλο και κοιτάρε και τα αυτά την παραλία. Τα επεκτείνουμε κιόλα και αυτά προφανώς προς τα άλλα. Ωραία, και εδώ πέρα πάει η ομπρέλα. Λοιπόν, οπότε έτσι θα είναι. Εντάξει, το διαμορφώσω λίγο παραπάνω, δεν θα μείνει προφανώς έτσι ακριβώς όπως είναι. Και τα φύλλα δεν φεύγουν. Πώς υπάρχει κάποιο bug, ξέρω εγώ, ή κάτι ο κόσμος δεν τα κάνει να φεύγουν μόνα τους. Μάλλον πρέπει να το ρυθμίσουμε το σερβερ, γιατί κάτι γίνεται εδώ πέρα. Μάλλον θα χρειαστεί να βάλουμε ένα plugin το οποίο να τα κάνει να φεύγουν, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν φεύγουν. Αυτό είναι πρόβλημα, όντως δεν φεύγουνε. Δεν ξέρω. Όντως δεν φεύγουνε. Από άλλα επεισόδια που έσπασα πρέπει να φύγαν. Δεν ξέρω. Οκ, okay, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μπορεί να φύγουνε σιγά σιγά και να μην φεύγουν τόσο γρήγορα. Anyway, λοιπόν, και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε τις ομπρέλες καταρχάς λίγο καλά. Γιατί φαίνεται θα είναι έτσι ομπρέλα. Θέλουμε. Οκ, okay, δεν γίνεται έτσι αυτό, φίλε. Δεν γίνεται έτσι αυτό, χάρη. Παίρνουμε αυτά, κάνουμε planks πολλά. Και λίγα ακόμα. Οκ. Okay. Και θέλουμε και το ξύλο για να ανέβουμε προς τα πάνω. Οκ, λοιπόν, θα βάλουμε όλο ένα και θα δείτε πώς θα γίνει αυτό. Άρα αυτό μπορεί να σπάσει μόνο του, να μπορεί να σπάσει, ωραία. Και στην ουσία θα γίνει έτσι. Θα σπάσω τις γωνίες. Don't worry. Don't worry, guys. Λοιπόν, όχι τις γωνίες, θα σπάσω. Ναι, τις γωνίες θα σπάσω. Τι. Είναι δηλαδή έτσι. Όχι, λάθος μπλοκ έσπασα. Είμαι ηλίθιος. Πάσουμε αυτό. Αυτό. Και αυτό. Και νομίζω ότι θέλει λίγο πιο ψηλές βασικά από τα αλήθεια. Είναι καλά. Για να δούμε λίγο από μακριά. Δεν θέλω να κάνω κάτι πολύ σύνθετο. Να κάνω κάτι έτσι σχετικά απλό. Ίσως να πρέπει να επεκταθούν λίγο, ξέρω εγώ. Είναι κάπως έτσι. Καλύτερα τώρα. Όχι, δεν πρέπει να πάει έτσι. Λοιπόν, πώς πρέπει να πάει. Θα σου δείξω εγώ πώς πρέπει να πάει. Πρέπει να πάει ένα μπλοκ πιο πάνω. Θα σου δείξω εγώ πώς πρέπει να πάει. Μην αγχώνεσαι, αδερφέ. Μην αγχώνεσαι, αδερφέ μου. Μην αγχώνεσαι. Όλα είναι υπό έλεγχο εδώ πέρα. Θα κάνουμε την καλύτερη παραλία. Άμα σταματήσει να βρέχει κιόλας, ρε φίλε, πόσο καλά θα ήταν. Πραγματικά θα ήμουν τόσο, τόσο χαρούμενος να σταματήσει να βρέχει απλά. Πάμε λίγο πιο πάνω. Πάμε εδώ. Και ξεκινάμε πάλι την ίδια διαδικασία. Εκεί θέλουμε. Ω, ωραία, μπήκε αυτό σωστά. Πόπα. Λοιπόν, τσεκάρεμε τώρα, λοιπόν, μου κοίτα πως πάει το πράγμα. Κάνεις πάλι το ίδιο εδώ πέρα γύρω γύρω. Ωραία, και από εδώ και το κλείνουμε. Σπάμε τις γωνίες, την οποία την τελευταία γωνία την έβαλα χωρίς λόγο, αλλά δεν πειράζει. Σπάμε τις γωνίες. Έλα. Ωραία, όσο τι πας. Και τώρα το πάμε ένα μπλοκ πιο κάτω και να βάλουμε και αυτές τις γωνίες. Στο έτσι. Και αυτό έγινε λίγο. Όχι, όχι, αυτό έγινε πολύ λάθος. Λοιπόν, εδώ. Οκ. Okay. Εδώ πρέπει να πάει εδώ. Όχι, fuck. Έγινε επίσης λάθος. Και πολύ απλά θα κάνω αυτό. Ξέρω εγώ, θα σπάσω αυτό. Δεν ξέρω γιατί απλά δεν σκέφτομαι τίποτα. Είμαι λίγο ηλίθιος. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν νομίζω βασικά. Δεν έχετε καταλάβει. Σας κρύβω αρκετά καλά. Θα δω σε λίγο τι πρέπει να σπάσω, γιατί απλά έχω μπερδευτεί αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν πειράζει, με αγαπάτε και έτσι. Λοιπόν, πρέπει να σπάσουμε. Θέλουμε τις γωνίες. Λογικά πρέπει να σπάσουμε αυτό. Όχι. Λοιπόν, πρέπει να σπάσουμε αυτό. 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 Και αυτό. Και αυτό και αυτό. Εντάξει, ότι έχω κάνει την καλύτερη ομπρέλα που μπορεί να φτιάξει άνθρωπος, νομίζω το έχετε καταλάβει, έτσι. Είναι η καλύτερη ομπρέλα που θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να φτιάξει, ίσως.
Τώρα πρέπει να το κάνουμε copy και από δίπλα αυτό. Τώρα βλέπω κάτι σκελετούς από εκεί πέρα και με βολεύει και θέλω bones. Κάποιοι είπατε πως είναι στο easy και ναι, νομίζω πως είναι στο easy, αλλά δεν παίζει ρόλο βασικά. Δεν κάνουμε κάτι σε hardcore survival, γιατί δεν κάνουμε ένα απλό survival για να χτίσουμε και να κάνουμε έτσι μια μικρή επιβίωση. Τσιλάρετε. Και αν ξέρω εγώ σπάζεται αυτό, μπορεί να το βάλουμε στο normal ή στο hard, δεν ξέρω. Δεν παίζει και πολύ ρόλο, πιστέψτε μου. Δεν θα αλλάξουν και πολλά. Δηλαδή εντάξει, αλλάζουν ελάχιστα πράγματα. Ένα κουνέλι. Ω, έχουμε κουνέλια. Και έχουμε και έναν έντερμα. Τα κουνέλια θα χρησιμοποιήσω. Το έντερμα δεν νομίζω. Ο έντερμα δεν θα με αφήσει να το χρησιμοποιήσω. Θα μου πει χάρη, τσίλαρε μαν. Είμαι έντερμα. Δεν μπορεί να με κάνει ό,τι θε. Θα έχει και δίκιο ρε παιδιά, εντάξει. Λοιπόν. Okay. Τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και από αυτή τη μεριά. Γιατί πώ θα πετυχαίνουμε τώρα. Oh, καλά. Αλλού είναι ο χάρη. Θα μπορούσα να πάω πάνω που θα πηγαίνω ούτω ή άλλω, αλλά δεν πειράζει. Ή το κάνει σωστά ή το κάνει ρε. Και θέλουμε πολύ παραπάνω τέτοια. Όχι, okay, θα φτιάξω τώρα, μην αγχώνεστε. Μην μου αγχώνεστε, παιδιά, μην μου αγχώνεστε. Λοιπόν, το ακουστικό φεύγει. Μην φεύγει, καλά, το βγάζω το ακουστικό. Συνήθως με ένα ακουστικό παίζει, δεν ξέρω γιατί το έβαλα δύο τώρα. Έφυγε η βροχή. Ναι, ρε φίλε. Και φτάνουν αυτά σίγουρα. Έλα. Πικαρέτα, ωραίος. Ωραίος ότι πας. Μπούμ, μπούμ, μπούμ. Μπορούσα και πριν έτσι να τα βάλω, απλά ήμουν λίγο ηλίθιος. Okay, αυτό σπάσει. Ολόκληρο. Κομπλέ. Τώρα πρέπει να κάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία που τα βάζουμε γύρω-γύρω και μετά σπάμε τις γωνίες γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και δεν θα μου φτάσουν όμως έτσι όπως το κάνω, οπότε πρέπει να σπάσω από τώρα τις γωνίες για να τις πάρω. Δηλαδή να σπάσω αυτό, αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό. Φαντάζομαι. Τώρα το μόνο που μένει είναι να βάλουμε εδώ από εδώ πέρα. Μπαμ, 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 οκ. Okay. Μπαμ, μπαμ. Αυτό δεν μας χρειάζεται. Και κάναμε τις καλύτερες ομπρέλες που θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ. Πάω να τις κοιτάξω κιόλας και λίγο από έτσι μια άλλη οπτική γωνία, ρε παιδί μου. Να δω πως όντως είναι οι καλύτερες ομπρέλες που μπορεί να φτιάξει άνθρωπος. Εντάξει, είναι αριστούργημα. Είναι αριστούργηματικές, έτσι. Μπορείτε να το παραδεχτείτε. Τις βλέπω άλλες και λέει, εντάξει, εδώ είμαστε. Ήρθαμε στον παράδεισο, λέει. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να ζήσει, λέει ο άλλος. Ήρθαμε στον παράδεισο. Λοιπόν, τώρα αυτά εδώ πέρα θα πρέπει να συνδέονται. Καταρχάς θέλω gravel. Και ξέρω που έχει gravel. Ξέρω που έχει gravel, νομίζω. Εκεί που άσχαβα την προηγούμενη φορά δεν είχε gravel. Και ήταν κάπου εδώ. Μισό, πάμε λίγο κάπου εδώ, έτσι. Κάπου εδώ, άμα δούμε κάτι cobblestone. Πού άσχαβα την προηγούμενη φορά. Κάπου εδώ δεν έχαβα. Εδώ είμαστε. Κάτσε, εδώ, στο έτσι, όπου είμαστε. Λοιπόν. Τώρα να πάω φουλ κάτω εδώ πέρα. Λέει έχει κάπου gravel. Νομίζω ότι εκεί πέρα πως κάπου έχει gravel. Nope, μάλλον θυμάμαι το sand και νομίζω ότι είναι gravel. Oh well. Λοιπόν, εδώ, όχι εδώ θέλει ένα κόμπι κάπου, έσπασα ωραία. Το υπόλοιπο είναι sand. Και σε ένα σημείο που φτάνει κόμπι. Εδώ νομίζω θέλει ένα κόμπι. Το υπόλοιπο είναι τα sand που πρέπει να βάλω πίσω. Okay. Σέβαρε το world, oh, μπράβο. Μπράβο, μπράβο παιδί μου, μπράβο. Μπράβο παιδί μου. Μπράβο που το κάνεις save the world, γιατί το χρειαζόμαστε το save the world. Και αυτά εδώ πέρα, boom, boom, boom. Ας μην τα γίνει κανένα τίποτα, φίλε, δεν έγινε τίποτα, και οι κότες δεν μεγάλωσαν. Τι θα κάνω με εσάς, ρε κότες, τι θα κάνω με εσάς. Δεν έχουμε και κανένα τέτοιο, δεν ξέρω τι να φάω, πραγματικά είμαι σε απόγνωση. Μόλις παρατήρησα ότι έχουν mini box, χωρίς την ομπρέλα. Έτσι θα παίρνω χάρη στα blocks. Έτσι κάνει ένα άλμα, κοίτα. Έτσι, hop. Hop και από εδώ. Hop και από εδώ. Και εκεί πάνω έχει μείνει ένα. Hop. Hop. Ξαφνικά έχει 15 wooden blocks από το πουθενά, ρε. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Έτσι. Έτσι θα έχει τα wooden blocks. Λοιπόν, δείτε τώρα τι πρέπει να γίνει. Εδώ που λέτε. Θα γίνει. Δεν τώρα δεν έχω αυτή τη στιγμή gravel. Οπότε θα το κάνω full με κομπιστόν. Εδώ πέρα θα συνδέεται. Λοιπόν, τσεκάρε με. Εδώ πέρα, φίλε μου. Θα έρθει μια γέφυρα την οποία θα κατασκευάσω κάποια στιγμή στο μέλλον. Και θα έρθει έτσι διαγώνια. Θα έρθει σε φάση έτσι εδώ. Εδώ, ρε παιδί μου, θα έρθει έτσι διαγώνια. Οπότε, στην ουσία αυτό που θέλω να κάνω είναι έτσι όπως θα έρχεται εδώ πέρα. Εδώ θα έρθει η γέφυρα. Εδώ που λέτε, θα βάλω cobblestone για να δείξω ότι και καλά από εκεί πέρα θα έρθει η γέφυρα. Θα κάνω ένα δρόμο που θα συνδέει το cobblestone με εκείνο το χώρο. Εντάξει, είναι πολύ κοντά, απλά γιατί είναι ομορφιά, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι θα χαθώ.
Ναι, είναι τέτοια φάση. Είναι έτσι για την ομορφιά, ρε παιδί μου, να βλέπει αυτό. Πέρα θα έχει τη γέφυρα, θα είναι τετραπλή, ξέρω, θα έχει δύο. Θα έχει έτσι διπλό στο, στη μέση και γύρω-γύρω θα είναι τα φένση, οπότε είναι τετραπλή στην ουσία η γέφυρα. Μα και να την κάνω πενταπλή. Θα ήταν πιο ωραία πενταπλή. Να έχει τρία στη μέση. Να έχει. Ναι, για να κάνω και pattern, οπότε να λέει πιο πολύ να την κάνω έτσι. Κάνουμε δηλαδή έτσι ένα εδώ. Εντάξει, όχι ότι παίζει και πολύ ρόλο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, αλλά okay, εδώ πέρα θα έχει τη γέφυρα. Ξέρω κάπου εδώ θα είναι το σπίτι λογικά όταν θα το φτιάξω από εδώ στην παραλία. Εκεί θα είναι αυτό με τις παραλίες. Πιο πίσω σκέφτομαι να βάλω. Να σας πω κιόλας το πλάνο στην ουσία. Εδώ λογικά έτσι όπως είναι αυτό θα γίνει το σπίτι το οποίο θα είναι μεγάλο. Δεν θα γίνει εδώ πέρα τις φάρμες, τις πάρω από εδώ. Θα γίνει κάπου εδώ μέχρι εδώ το σπίτι. Εδώ πίσω θα είναι οι φάρμες. Ξέρω εγώ θα έχω wheat φάρμες, carrot φάρμες, πατάτο φάρμες και όλα τα σχετικά. Και το θέμα αυτή τη στιγμή είναι πως δεν έχω τροφή, οπότε θα πρέπει να πάω λίγο λαού-λαού μέχρι να βγει κάτι. Έστω ένα θέλω. Όπα, έχω bone. Oh yes. Έχω bone, φίλε μου. Δες τώρα, παπ, παπ. Τα παίρνεις αυτά. Τα παίρνεις έτσι. Φυτεύεις κανένα εδώ πέρα τα seeds. Ωραίος, ο τρελός. Και παίρνεις αυτό, ξέρω εγώ. Το κάνεις ένα έτσι, μπαμ, το παίρνεις αυτό. Φυτεύεις πάλι το seed. Πάμε σε εδώ πέρα, κάνεις ένα παπ, παπ. Το παίρνεις αυτό. Φυτεύεις το seed. Και δεν έριξε καν seed αυτό. Με δουλεύεις τώρα. Με δουλεύεις. Λοιπόν, κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα. Μπούμ, μπούμ, έχεις πολλά. Έχεις 5 seeds εδώ πέρα. Θα κάνεις έτσι, μπαμ, μπαμ. Πού είχα αφήσει ένα seed, αφού κάπου δεν είχα βάλει. Μάλλον έχω παρεστήσει, παιδιά, έτσι έχω καταλάβει. Και μπαμ, μπαμ, χωρίς να καταλάβεις τι έγινε, έχεις δύο ψωμιά. Και λίγα που σου περισσεύουν wheat. Δεν πειράζει. Και παίρνεις και το achievement το bake bread. Και είσαι άρχοντας. Δεν σε νοιάζει τίποτα πλέον. Ωραία. Και ναι, οπότε θα κάναμε αυτό. Αυτό. Έχω και θέλω άλλο dirt. Γιατί έχω λίγο ακόμα seed τα οποία μπορώ να κάνω. Και αυτή τη στιγμή στην ουσία ότι έχω πρέπει να εκμεταλλεύομαι. Λοιπόν, δείτε πώς παίρνεις dirt στο Minecraft όταν δεν έχεις. Γιατί είναι ένας έξυπνος τρόπος να πάρεις dirt όταν δεν έχεις. Κάνεις κάπως έτσι. Τώρα εδώ πέρα έχει μείνει κενό. Πώς παίρνεις τώρα sand στο Minecraft όταν δεν έχεις. Πας εδώ πέρα έτσι, μπαμ. Κάνεις έτσι, ξέρω εγώ. Χρησιμοποιείς το shovel καμιά φορά, βοηθάει. Συνήθως δεν σκάβεις μέσα στο νερό γιατί χάνεις efficiency, αλλά δεν πειράζει. Εγώ τι θέλω να κάνω, γιατί έχω 26 sand. Πού τα βρήκα. Και γιατί πήγα και μάτεψα να έχω 26 sand. Πήγα από εκεί πέρα μπροστά. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, και σκάβεις εδώ πέρα το dirt. Καλά, έτσι με sand, φίλε. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Δεν σε νοιάζει τίποτα, φίλε. Έτσι το βάζεις το sand εδώ. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και τίποτα, δεν σε νοιάζει. Και οπότε πας εδώ πέρα μετά. Βλέπεις αυτό το κουνέλι. Δεν σε νοιάζει το κουνέλι. Το γνωρίζεις το κουνέλι. Εσύ κάνεις δουλειά σου. Δεν σε νοιάζει το κουνέλι. Μετά παίρνεις εδώ πέρα το χώε σου. Πάλι δεν σε νοιάζει τίποτα, φίλε. Τρία seeds μόνο. Τώρα που πήγανε, ρε. Είχα κι άλλο. Ρε αδερφέ. Δεν είχα άλλο. Τσιλ. Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε δώσει ένα seed. Όπου να το ένα seed. Θα βαρέσει αυτά τα χώρια εδώ πέρα όλα ένα seed. Μπαμ. Και άλλο seed. Τέσσερα seed. Όσα χρειαζόμαστε ακριβώς είναι. Κοίτα. Καπάκι μπαίνουν. Μπαμ, 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 μπαμ. Να αντί για. Ακριβώς ήταν. Ακριβώς. Δηλαδή εντάξει. Και τώρα που το κάναμε και αυτό. Θέλουμε να κάνουμε όπως είπαμε ένα δρόμο το οποίο να συνδέει αυτό με εκεί, ας πούμε. Θέλω gravel καταρχάς. Αλλά αφού αυτή τη στιγμή δεν έχω gravel, σκέφτομαι να κάνω κάτι πιο. Ξέρω εγώ έτσι. Fancy και. Ξέρω εγώ whatever. Κάνουμε ένα τέτοιο πραγματάκι. Σε βάζει κάπου εδώ πέρα. Ξέρω εγώ εδώ. Κάπως έτσι. Τυχαία blocks κάπου. Ωραία, και σε βγάζει κάπου εδώ. Και σε όλη αυτή τη διαδρομή έχεις λίγα planks στο πάνω μέρος πάντα της διαδρομής. Να σου σηματοδοτούν το δρόμο τέλος πάντων, ρε παιδί. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο έχετε δει από καλλιτεχνικής απόψεως. Εδώ έχουμε σχηματίσει ένα πέος. Εννοώ. Γεια σας, παιδιά. Και τα φύλλα δεν φεύγουν. Κάτι κάποιο bug πρέπει να παίζει, έτσι. Το φτιάξουμε, ξέρω εγώ. Θα πρέπει να έχουν φύγει τα φύλλα μακράν. Αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Τέλος πάντων. Το κάνουμε. Και είναι κάπως έτσι, πας στην παραλία εκεί, την τερλή την παραλία. Φτάνεις εδώ. Θα βάλουμε και εδώ πέρα κανένα. Οκ. Okay. Και είσαι στην παραλία, φίλε. Και δεν σε νοιάζει τίποτα πλέον. Σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο βασικά. Δες λίγο. Να κάνω κάτι πολύ ψαγμένο. Να βάλω σαν και ένα τραπεζάκι που έχουν και καλά για να κουμπάς τον καφέ σου. Και έτσι. Εδώ. Είναι πολύ ψηλά. Το βάλω, ξέρω το βάλω. Μην το πείτε. Το βάλω εδώ. Και αστέκεται στον αέρα. Όχι. Άμα είναι έτσι. Ναι, μετράει. Γιατί όχι.
Έτσι και πάνω θέλω να κουμπίσω κάτι. Ένα κέικ, αλλά δεν έχω κέικ τώρα να φτιάξω. Κάποια στιγμή θα βάλω ένα κέικ εδώ πάνω ρε φίλε, αλλά τώρα δεν έχω κέικ. Ή από πίσω ρε να μπει αυτό. Όχι από μπροστά λέει. Οκ, καλό είναι. Καλό είναι, μ' αρέσει η προοπτική του ρε παιδί μου, έτσι είναι. Είναι γουτσούλικο. Οπότε ναι, και όπως σας έλεγα για το πλάνο, τα πάω λίγο μπρος πίσω. Εδώ πέρα θα είναι παραλία και πίσω θα είναι οι φάρμες για τα wheat και τα λοιπά. Εδώ πέρα θα είναι το σπίτι. Και λογικά τις φάρμες για τα ζώα σκέφτομαι να τις κάνω εδώ μέσα. Να έχω έτσι διάσπαρτα κλουβιά. Κλουβιά. Διάσπαρτα fence τέτοια πράγματα. Που να έχουν μέσα διάφορα είδη ζώων. Γιατί ταιριάζει λίγο να είναι μέσα στη ζούγκλα και καλά. Αυτό πρέπει να το καθαρίσω λίγο, είναι πολύ χάλια. Δεν φαίνεται καν ωραίο. Και wow, πριν κλείσουμε το βίντεο, έχουμε ένα νησάκι εκεί πίσω. Κάτι θέλω να το κάνω τώρα. Έχω ψηθεί να το κάνω κάτι αυτό το νησί τώρα. Το είδα. Πάμε λίγο αργά γιατί δεν έχω καν τροφή. Αλλά πάμε να το δούμε λίγο. Γιατί πραγματικά με έψησε αυτή τη στιγμή να το κάνω κάτι, να το αξιοποιήσω. Και δεν ξέρω τι. Αλλά είναι τόσο ωραίο. Αν βάλω εδώ πέρα τα ζώα. Ναι, ρε φίλε, αυτό κάνω. Λοιπόν, έκλεισε. Αυτό είναι το μέρος που θα μένουν τα ζώα. Έχει κλείσει. Θα έρχομαι, θα κάνω μια γεφυρούλα εκεί πέρα. Μπαμ, θα έρχομαι, θα γίνουν εδώ πέρα όλα τα ζώα. Θα είναι ο επίγειος παράδεισος των ζώων εδώ πέρα. Τέτοια φάση θα είναι. Μ' αρέσει. Ωραία, εδώ πέρα θα μπουν τα ζώα λοιπόν. Θα διαμορφώσω το νησί, θα βάλω πιο πολύ dirt. Γιατί να μπορούν να τρώνε και τα πρόβατα κτλ. Δεν θα έχει sand. Θα φύγει το sand. Βασικά θα βάλω πάνω ένα layer με dirt. Θα το καθαρίσω και θα βάλουμε τα ζώα σιγά σιγά εκεί πέρα. Αλλά πρέπει να μαζέψω ζώα τώρα γιατί την ώρα έχω μόνο κουνέλια και κότες. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Θέλω αγελάδες, πρόβατα, γουρούνια. Θέλουμε 5 είδη ζώων. Οπότε έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας γι' αυτό. Άρα chill. Αυτά τι τρώνε, αυτά. Τέτοια τρώνε. Σιγά τρώνε τέτοια. Τι τρώνε. Α, όχι, αυτά τρώνε τέτοια ρε. Καρότα τρώνε γι' αυτά. Δεν έχω καρότα όμως. Θα βρω καρότα. Και... σκύλος. Chill, bro. Chill. Chill, bro. Δεν έχω τέτοιο, αλλά έχουμε και σκύλο. Θα έχω και σκύλους. Κι άλλο σκύλο. Ωραία, θέλουμε bones. Και να τους πάρουμε να τους κάνουμε δικούς μας. Έναν τουλάχιστον να έχω. Εντάξει, καλά είμαστε. Λοιπόν, τώρα θέλω απλά κανένα κρεβάτι, κανένα πρόβατο για κανένα κρεβάτι, αλλά από το επόμενο ψέδι αυτά. Μεγάλωσαν οι κόντες. Ου! Και πέταξα το seed πριν. Δεν έπρεπε να το πετάξω. Παραφορά το seed. Αλλά με ένα seed δεν κάνω κάτι. Αλλά το πάρω. Μαζέψω κι άλλα. Ξέχασα εντελώς τι έχω να τέσω τις κόντες. Anyway, βασικά τώρα θέλω άλλο ένα seed, ρε φίλε, κάτσε. Να τις ταΐσουμε και μετά θα κλείσουμε. Δεν λέει ρε φίλε να κλείσουμε πριν τις ταΐσουμε, δηλαδή για αυτές κόντες είναι. Θέλω να φάνε. Θέλω να φάνε, ρε φίλε. Θα μου δώσει κανένα seed τώρα ή θα σε χτυπήσω. Με δουλεύει τώρα πριν μου την έτσι. Άντε. Έχω 5 και νομίζω ότι δεν έχει κανένα. Cool. Λοιπόν, να φάνε κοντούλες και πάμε. Κάντε σεξ. Κάντε παιδιά, δίδυμα θέλω, δίδυμα, δίδυμα. Ένα έκαναν. Πάρει και ένα αυγό. Οκ. Αυτά λοιπόν είναι το σημερινό βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like από κάτω, να μου δείξετε ότι σας άρεσε. Ένα comment από κάτω, να μου πείτε πώς φάνηκε το βίντεο, αλλά και την ερώτηση που σας είχα κάνει πριν. Και να subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για ένα βίντεο σαν αυτό και vlogs κτλ. Κάνω διάφορα είδη βίντεο. Και ναι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.